Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην προσπάθειά της να προωθήσει όψεις εθνικής εικόνας με ανοιχτό και πλουραλιστικό τρόπο, στρέφεται στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας των συνταγματαρχών. Με αυτή την αφορμή, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και προβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα το ντοκιμαντέρ του Γιάννη Ξηρουχάκη «Η μακρά νύχτα της δικτατορίας», βασισμένο σε αρχαιακό υλικό της Γενικής Γραμματείας, και του Τίμωνα Κουλμάση για τη ραδιοφωνική εκπομπή της Deutsche Welle στα χρόνια της δικτατορίας. Αυτή τη φορά, η Γενική Γραμματεία κινήθηκε εκτός των τυχών. Με συνδιοργανωτή τη γαλλόφωνη ιστοσελίδα της Grèce Hebdo, πραγματοποιήθηκε διήμερο με τίτλο 1967-2017 «Μισός αιώνας δρόμος», την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο. Η πρώτη μέρα συγκέντρωσε ανθρώπους της τέχνης για να μιλήσουν για προσδοκίες, επιτεύξεις και ματαιώσεις στον χώρο της πολιτικής, της κοινωνίας και της τέχνης τον τελευταίο μισό αιώνα, προκειμένου να αναδειχτούν ιδιαιτερότητες αλλά και συγκλήσεις και αποκλήσεις με άλλες χώρες και το ευρύτερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Στο πάνελ της πρώτης μέρας, ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης, ο συγγραφέας και μεταφραστής Πέτρος Μάρκαρης και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Παπαβασιλείου. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί μια κρατική υπηρεσία να μιλήσει για την εθνική εικόνα, να αναμετρηθεί και με την ιστορία και με την ιστορική μνήμη και να το κάνει όχι προπαγανδιστικά. Αυτό είναι το στίχημα. Δύο χρόνια αργότερα, μέσα στη Χούντα, γύριζα με βαριά καρδιά στην Αθήνα, λέγοντας στον εαυτό μου ότι μου έμελε να ζήσω με μια φυλή ανθρωποφάγων, αφού αυτή ήταν η δική μου. Ίσως τούτη η παράδοξη σκέψη μέσπρωξε να στραφώ μέσα στην ηθελημένη εσωτερική μου αυτοεξορία, στη βιωματική μελέτη της λαϊκής προφορικής παράδοσης του τόπου, στην οποία έβλεπα τώρα πια το μόνο, αν και σακατεμένο, θεμέλιο της ριχά αστικοποιημένης νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτή την παράδοση διαστρέβλωναν βάναυσα οι συνταγματάρχες που είχαν αντρωθεί μέσα στη μετεμφυλιακή αμερικανοκρατούμενη Ελλάδα, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις τις οποίες σκόνταυταν συνεχώς στις παρεμβάσεις του παλατιού και στην υποχθόνια δράση μυστικών υπηρεσιών και παρακράτους. Με το τέλος της Χούντας, αν μη τι άλλο, αποκτήσαμε μία θεσμική δημοκρατία. Ήταν μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί όποιος το πριν ξέρει ότι δεν υπήρχε θεσμική δημοκρατία. Αποκτήσαμε ορισμένες βάσεις και να πω και εδώ αυτό το οποίο λέω συνέχεια στους Γερμανούς. Ένα πράγμα δεν εκτιμάται. Και δεν το εκτιμάται στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Ότι δύο χώρες, οι οποίες βγήκανε από μια πολύ μακρά εμπειρία δικτατοριών μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες έως απάνθρωπες συνθήκες που ήταν η πολιτική ουσιαστικά των μνημονίων και των περικοπών, άντεξαν και η δημοκρατία τους πουθενά θεσμικά και συνταγματικά δεν κινδύνεψε. Ένα αντιδραστικό καθεστώς μπορεί να επιχειρεί εντός εισαγωγικών προοδευτικούς εξυγχρονισμούς, εμπροκειμένου, αν θεωρήσουμε ότι η μετάβαση εις αυτό το μοντέλο ζωής, το οποίο μετά κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει μεγάλες δόξες στη μεταπολίτευση και το 80 κτλ, ξεκινάει επί δικτατορίας. Η δικτατορία είναι αυτή η οποία εισάγει την Ελλάδα στη λεωφόρο του καταναλωτισμού. Τη δεύτερη μέρα το θέμα εντοπίστηκε στους Έλληνες του Παρισιού, στη διάρκεια της δικτατορίας και στα πολλαπλά αντιστασιακά εγχειρήματα με έμφαση στην περιραίουσα ατμόσφαιρα του Γαλλικού Μάη αλλά και τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Παρόντες με παρεμβάσεις τους, ο τότε πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Παρισιού Μίτσος Παλαιολογόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοιτητών Μάκης Καβουριάρης και ο ομότυπος καθηγητής πολιτικής επιστήμης Ηλίας Νικολακόπουλος. Λοιπόν, άρα μπορούμε τη βραδιά την ελευθερώσουμε στον Τινάτο Γιωργούδη και στον Κωνσταντο Βελόπουλο. Σημαντικό ρόλο στον αντιδικτατορικό αγώνα των Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί όλοι οι Έλληνες είτε βρεθήκαν στη Γερμανία, είτε βρεθήκαν στη Σκανδιναβία, είτε στην Αγγλία, αλλά και σε άλλα μέρη εκτός Ευρώπης, παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της Χούντας.
Στο Παρίσι ιδιαίτερα έχω την γνώμη. Οι Έλληνες εργάτες μαζί με τους φοιτητές πήραν μέρος σαν μαζικοί φορείς στον αντιδικτατορικό αγώνα. Οι Έλληνες εργάτες του Παρισσού που ήταν ιδιαίτερα ήταν στα εργοστάσια Ρενό και Σιτροέν, αλλά ήταν και άλλοι ελεύθεροι εργάτες, είτε δουλεύανε σε διάφορες μικροεπιχειρήσεις, είτε δουλεύανε σε ραφτάδικα, σε γουναράδικα που είχαν κάνει οι Έλληνες εκεί πέρα κλπ. Οι εργάτες ήταν διανοούμενοι. Πιο διανοούμενοι πολλές φορές και από τους διανοούμενους που είχαμε εμείς, γιατί ήταν μέσα στη δράση. Ήταν δηλαδή αυτή η σχέση που υπήρχε ανάμεσα στον ακτιβισμό και τη θεωρητική κατάρτιση που των πραγμάτων γινόταν. Γιατί στα καφενεία μαζί πηγαίναμε. Κουβεντιάζαμε για την Πράγα, κουβεντιάζαμε για τη Σοβιετική Ένωση, για τη δικτατορία, για τον Αλτουσέρ. Όλοι μαζί. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να μην ξέρει τον Αλτουσέρ από τους ανθρώπους οι οποίοι ήμασταν όλοι εκεί μαζί. Όπως δεν μπορούσε να μην ξέρει, αν θέλεις, και ένας διανοούμενος, ξέρω εγώ, τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΖΕΤΕ ή τον Γάλλο υπεύθυνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για τους Έλληνες. Σήμερα είμαστε 50 χρόνια μετά το Μάιο του 68, που είναι μια εκρηκτική περίοδος, αλλά μια περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από μια κρίση των ιδεών. Μεγάλη κρίση των ιδεών. Δυστυχώς, οι διανοούμενοι σήμερα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, δεν είχαν τα ερεθίσματα, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν όπως οι διανοούμενοι της δεκαετίας του 60. Δηλαδή, ο Αλτουσέρ, όταν γράφει το Πουρ Μάρξ, το Λίρλε Καπιτάλ και κάνει την επιστημολογική τομή που κάνει, ανοίγει δρόμους στη σκέψη και στο μαξισμό τεράστιους. Ο δικός μας, ο Νίκος Πουλιτάς, για τη συνδρομή με το κράτος. Ο Καστοριάδης, με όλα του τα γραπτά σου ό,τι αφορά τελικά το καθεστώς της εξουσίας, το πώς εξελίχθηκε η Σοβιετική Ένωση. Ο Μασορέ, ο Εσταμπλέ, πολλές, ο Φουκώ. Ήταν ο Φουκώ, ο οποίος δεν ήταν και μαξιστής. Λέει ότι εκείνη την περίοδο ήταν αδύνατο να μην είσαι μαρξιστής. Ο ίδιος δεν ήταν τότε. Ένα σημαντικό γεγονός των Ελλήνων του Παρισιού και κυρίως των φοιτητών την περίοδο του Μάη ήταν η κατάληψη του σπιτιού στο Παρίσι, της Fondation Hellénique, του φοιτητικού σπιτιού, το οποίο για κανένα δεκαήμερο περίπου αναγορεύτηκε σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος όπου γινόταν όλες οι συζητήσεις. Η διάσπαση υπήρξε σημαντική και εκφράστηκε και στην αντιμετώπιση του Μάη του 68, το Ορθόδοξο Κούκου ακολουθούσε την πολιτική του ΠΣΕΦ, οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο δυναμικοί. Στο λίγο πιο δυναμική βέβαια ήταν και όλα τα άλλα αριστερά ή αριστερίστικα παρακλάδια που ήδη και πριν από τη δικτατορία είχαν αρχίσει να ευδοκιμούν στο Παρίσι.